Η Μαρίκα Νίνου με τη μαγική της φωνή έμελε να γίνει μία από τις συγκλονιστικότερες γυναικείες φωνές του ρεμπέτικου που πέρασαν ποτέ από την Ελλάδα. Ήταν αρμενικής καταγωγής και το πραγματικό της όνομα ήταν Ευαγγελία Αταμιάν. Γεννήθηκε το 1922 πάνω στο βαπόρι Ευαγγελίστρια που φυγάδευε τη μητέρα της και τα τρία αδέλφια της που ήταν πρόσφυγες από τη Σμύρνη στον Πειραιά. Τον πατέρα τους τον είχαν ήδη σφάξει οι Τούρκοι. Η Νίνου γεννήθηκε μελανιασμένη και επειδή νόμιζαν πως δεν θα ζούσε την απομάκρυνα σε κάποια αποθήκη. Όμως επέζησε και την βάφτισε ο καπετάνιος του πλοίου Ευαγγελία από το όνομα του πλοίου την Ευαγγελίστρια. Η Νίνου έμελε να κυριαρχήσει στο ελληνικό μουσικό στερέωμα μαζί με τον Βασίλη Τσιτσάνη. Η Ζαΐρα, η Γκουλμπαχάρ, η Σεράχ, το «Θα ανεβώ και θα τραγουδήσω στο πιο ψηλότερο βουνό», το «Μονοπάτι», το «Πέσαν τα μάνταλα βαριά», το «Γεννήθηκα για να πονώ» και τόσα άλλα τραγούδια σφραγίστηκαν αμετάκλητα από τη θρηλυκή ερμηνεία της. Βραδιά μαγική μέσα στο μισήρι την είδα. Ήταν ξωτική ομορφιά. Η Νίνου ήταν η μούσα του Τσιτσάνη, με τον οποίο συνεργάστηκε στενά για χρόνια και έζησαν μια παθιασμένη παράνομη σχέση που δεν επισημοποιήθηκε ποτέ, καθώς ήταν παντρεμένοι και οι δυο με παιδιά. Ο Τσιτσάνης δεν χώρισε ποτέ με τη γυναίκα του, αλλά είχε ένα μεγάλο πάθος με την Νίνου, έζησαν μια τετράχρονη σχέση και τη θαύμαζε πολύ. Έλεγε για αυτήν. Και τώρα δύο λόγια για τη Μαρίκα Νίνου. Τη μεγαλύτερη αποκάλυψή μου. Μαρίκα Νίνου, τι να σας πω για αυτήν. Όταν κάποτε αξιωθώ και γράψω τα απομνημονέματά μου σε τόμους, πρέπει να πάρει το μερίδιο το λέοντος αυτά. Στα μάτια, στην καρδιά και στην ψυχή και στο στόμα όλων μας είναι κάθε στιγμή που την ακούμε στους δίσκους. Και ακόμα όσοι ευτύχησαν να τη δουν μαζί μου στο πάλκο, τρέμουν από συγκίνηση, φέροντας στο νου τους τη φοβερή εκφραστικότητά της, τη ζωντάνια της, το ολοκαύτωμά της πάνω στη δουλειά της. Είναι η μοναδική, η αξέχαστη, η μεγάλη Μαρίκα Νίνου. Η Μαρίκα Νίνου τραγούδησε 8 μόλις χρόνια. Ηχογράφησε παρόλα αυτά 174 τραγούδια, από τα οποία το 1 τρίτο έγραψε ο Τσιτσάνης και τα υπόλοιπα άλλοι 20 συνθέτες. Η Νίνου πέρασε μια πολύ δύσκολη ζωή, στην Κοκκινιά. Δούλεψε και ως ακροβάτισσα και πέθανε στα 35 της μόλις χρόνια από καρκίνο το 1957. Η ζωή της όμως αποτέλεσε το κεντρικό θέμα της ταινίας «Το ρεμπέτικο» του Κώστα Φέρη το 1983, που υποδίθηκε η ηθοποιός Σωτηρία Λεωνάρδου, που και αυτή αποβίωσε το 2019. Στην Νίνου αφιερώνει ο Μάνος Χατζηδάκης το δίσκο του Πέριξ το 1974 γράφοντας.
Όλη η εργασία αυτή αφιερώνεται στη μνήμη της ανεπανάληπτης Μαρίκας Νίνου, που δίχως να το ξέρει, με το μαχαίρι της φωνής της, χάραξε μέσα μας βαθιά τα ονόματα θεών της ταπεινοσύνης και της βυζαντινής παρακμής. Πίσω στα πυκνά τα καπάτια, σαν τη δαιμονισμένη γυρνά. Χρόνια το γλυκό παλικά. Αστράφτη το σπαθί του καβαλάρι σαν τη φωτιά. Τα σίδερα λυγίζουν και σπαράζονται τα κορμιά. Και αρπάζει τη σειρά. Κι όλες λένε αλλάχ, αλλάχ. Hey, γκουλέ, όλους σου. Η Νίνου άρχισε να συνεργάζεται με τεράστια επιτυχία με τον Τσιτσάνι όταν πήρε τη θέση της συνθέτριας και ερμηνεύτριας Ειρήνης Γεωργακοπούλου στο πάλκο του Τζίμι του Χοντρού μετά την απότομη διακοπή της συνεργασίας τους το 1949. Οι σχέσεις της με τον Τσιτσάνι κλονίστηκαν όταν αυτός έδωσε στον Χατζηδάκη το τραγούδι «Αγάπη που γίνες δίκοπο μαχαίρι», το γνωστό τραγούδι που ερμήνευσε η Μελίνα Μερκούρη. Η μουσική του οποίου έμοιαζε πάρα πολύ με τη μελωδία του τρελού τσιγκάνου που είχε γράψει η ίδια και που ερμήνευσε η Νίνου. Τι δουλειά έχει ο Τσιτσάνης και χαρίς δικό μου τραγούδι στο Χατζηδάκι, δήλωσε τότε τσαντισμένη η Γεωργακοπούλου. Η Μαρίκα Νίνου είχε συχνούς τσακωμούς με τον Τσιτσάνη. Μάλιστα, ο Τσιτσάνης την χώρισε άτσαλα και της ανακοίνωσε πως περίμενε δεύτερο παιδί από την επίσημη γυναίκα του, λίγο πριν φύγει στην Αμερική. Έτσι έφυγε μόνη της στην Αμερική, όχι μόνο για να ξεφύγει από όλα αυτά, αλλά και για να βγάλει πιο πολλά λεφτά, ώστε να ζήσει το πάμφτωχο αδελφό της που έπασχε όπως εκείνη από καρκίνο, την τετραμελή οικογένειά του και το γιο της από το προηγούμενο γάμο της. Το γνωστό τραγούδι «Τι σήμερα, τι αύριο, τι τώρα» ήταν το τελευταίο τραγούδι που της έδωσε ο Τσιτσάνης να ηχογραφήσει στο στούντιο, χωρίς να ξέρει καν η Νίνου τι στίχους είχε. Όταν το διάβασε, κατάλαβε αμέσως πως αφορούσε τον οριστικό χωρισμό τους. Τότε έφυγε κλαίγοντας, αλλά αμέσως μετά γύρισε και το ερμήνευσε τέλεια. Στην ηχογράφηση που έγινε μια και έξω, διακρίνεται η συγκίνησή της. Τι σήμερα, τι αύριο, τι τώρα, ας καθαρίσουμε μια ώρα αρχίτερα. Του χωρισμού μας έφτασε η ώρα. Μπορεί και για τους δυο να είναι καλύτερα. Ας καθαρίσουμε μια ώρα αρχίτερα. Το 1954 που πήγε στην Αμερική δούλεψε όσο περισσότερο μπορούσε για να στέλνει λεφτά στον καρκινοπαθή αδερφό της που πέθανε ένα χρόνο μετά, το 1955. Ύστερα γύρισε στην Ελλάδα, όπου δούλεψε και πάλι με αφόρητους πόνους. Το τελευταίο τραγούδι που τραγούδησε ήταν το «Γεννήθηκα για να πονώ» και αυτό δεν μπόρεσε καν να το τελειώσει. Το 1957 πέθανε. Το μεγάλο αυτό αστέρι έσβησε πρόωρα. Όταν πέθανε, ο γιος της ήταν 14 μόλις χρόνων. Με πλήγωσες και δεν ξεχνώ.
γίνει η κατάρα μου φωτιά και να σε κάψει.